συζητάμε αυτές τις μέρες επί ενός προϋπολογισμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται σαφώς από τεράστιες εσωτερικές αντιφάσεις, ενώ συγχρόνως αντικατοπτρίζει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την φοροεισπρακτική βουλημία της κυβέρνησης και της τριμερούς εποκτείας που την ελέγχει. 45 δις φόρους λοιπόν, άμεσους και έμεσους, προβλέπει ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, με κυριότερα θύματα αυτής της φοροεπιδρομής για άλλη μια φορά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, αφήνοντας στο απειρόβλητο όπως πάντα τους λίγους φίλους σας που αφουγκράζεστε πιστά συνεχώς. Συγχρόνως προβλέπεται περικοπή 3 δις σε δαπάνες από το ήδη γονατισμένο κοινωνικό κράτος, με στόχο βέβαια τις συντάξεις, την κοινωνική πρόνοια, το σύστημα υγείας και τη δημόσια παιδεία. Και με αυτό το λογιστικό κοκτέιλ κατασκευάζει η κυβέρνηση το πρωτογενές πλεόνασμα και αυτό βαφτίζει επιτυχία και στη βάση αυτού του παροξισμού στηρίζεται και η σχιζοειδής πρόβλεψη για 0,6% ανάπτυξη το 2014 και ταυτόχρονη ως διαμαγείας μείωση της ανεργίας. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός του 2014 και όταν αγαπητοί βουλευτές της συμπολίτευσης λέτε στον ελληνικό λαό ότι τα χειρότερα έχουν περάσει, θα πρέπει να το σκέφτεστε 2 και 3 φορές. Διότι αυτό που λέει η κυβέρνηση ξεκάθαρα και οι δανειστές που δήθεν επί 2 μήνες μαλώνουν είναι ότι το 2014 οι πολίτες θα πληρώσουν ό,τι τους έχει απομείνει από τις διαδοχικές επιδρομές στα εισοδήματά τους, θα επιβαρυνθούν με ακόμη περισσότερους φόρους για να ζεσταθούν και θα κινδυνέψουν να χάσουν την περιουσία τους είτε από την εφορία, είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε από τις τράπεζες. Οι νέοι μας για άλλη μια χρονιά θα αναζητήσουν διέξοδο στις χώρες του εξωτερικού, καθώς το μέλλον που επιφυλάσσεται για αυτούς διαγράφεται αρκετό ζωφερό. Στο 67% της ανεργίας απαντάτε με απελευθέρωση των απολύσεων. Στο δικαίωμα για μόρφωση απαντάτε με το ιστορικό χαμηλό ποσοστό 2,4% για την παιδεία και στον εξυγχρονισμό της κοινωνίας απαντάτε με περισσότερο συντηρητισμό. Από νωρίς είχαμε επισημάνει και έχουμε δικαιωθεί δυστυχώς ότι αυτή η κρίση δεν πρέπει να ορίζεται μόνο με βάση τα οικονομικά μας, αλλά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από αυτό. Είναι πρωτίστως μια κοινωνική κρίση και μια κρίση αξιών. Αυτή είναι η πολιτική λιτότητας για να επιτευχθεί έπρεπε να συνοδεύεται και από μια απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να γίνει ανεκτή από την κοινωνία μας, τον αυταρχισμό. Αυτό όμως που διαφαίνεται ξεκάθαρα από την τακτική της κυβέρνησης είναι ότι πάει και ένα βήμα παραπέρα. Δεν επιβάλλει μόνο έναν εργασιακό μεσαίωνα, αλλά κυρίως έναν κοινωνικό με πρακτικές όπως ο ξένιος ζεύς, τα κέντρα κράτησης, η έλλειψη βούλησης για τον νόμο περί ηθαγένειας, το σύμφωνο συμβίωσης και το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Αλλά φυσικά για την κυβέρνηση αυτά αποτελούν ασήμαντες λεπτομέρειες, όπως και ο αθλητισμός, ένα αγαθό που μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό ανάχωμα απέναντι στον αμοραλισμό, τον οχαδερφισμό και την ιδιοτέλεια που προτάσει η καταστροφική πολιτική σας. Στην εξαφάνιση λοιπόν καταδικάζει ο προϋπολογισμός αυτός τον ελληνικό αθλητισμό, οι δημόσιες δαπάνες για τον οποίο αγγίζουν το τραγελαφικό 0,033% του ΑΕΠ. Με 60 εκατομμύρια λοιπόν υπολογίζει η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τη συντήρηση των δημοσίων αθλητικών υποδομών, την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού, τη μαζική άθληση, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τους αθλητικούς αγώνες όλη την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, βγάζει στο σφυρί τη δημόσια αθλητική περιουσία και απολύει εργαζομένους. Απαράδεκτη εξέλιξη αποτελεί και η απόσυρση του κράτους από την καταπολέμηση της μάστιγας της φαρμακοδιέγερσης, με την εκμυδένιση του προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Αντικαταπολέμησης του Ντόπινγκ. Είναι γνωστό ότι σχεδιάζεται η παράδοση του συστήματος ελέγχου σε ιδιωτικά εργαστήρια, ενώ την ίδια στιγμή η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αντιντόπινγκ εδώ και 2 χρόνια προειδοποιεί την ελληνική κυβέρνηση για απόσυρση της διαπίστευσή της στη χώρα. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση σχεδιάζει έναν αθλητισμό εμπορικό προϊόν, χωρίς κανόνες, χωρίς κανέναν έλεγχο στα οικονομικά των εταιριών που δραστηριοποιούνται οικονομικά, χωρίς προστασία των αθλητών και παράλληλα η μαζική άθληση και η φυσική αγωγή στην εκπαίδευση αντιμετωπίζονται ως ασήμαντες λεπτομέρειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι θα ανατρέψει αυτή την ατζέντα. Η αριστερή μεταρρύθμιση στον αθλητισμό στηρίζεται σε εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες. Στο ενιαίο σύστημα φυσικής αγωγής και αθλητισμού που έχουμε προγραμματικά παρουσιάσει, σημείο εστίασης και αφετηρίας αποτελεί η σύνδεση της άθλησης με τη δημόσια υγεία και την εκπαίδευση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ενίσχυση των δημοσίων δομών άθλησης, διασφάλιση της πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό του αθλητισμού σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και ταυτόχρονη αναβάθμιση της φυσικής αγωγής στη δημόσια εκπαίδευση. Σε πλήρη αντίθεση με τις κυβερνητικές πολιτικές,
Επιδιώκουμε την αναβάθμιση του μαθήματος στο ρολόγιο πρόγραμμα, την ενίσχυση των σχολικών αθλητικών υποδομών και τη στήριξη των αθλητικών σχολείων που το Υπουργείο Παιδείας έχει διαλύσει. Σε έναν αθλητισμό που αντιμετωπίζει τον αθλητή ως εμπόρευμα, τον φύλαθλο ως πορτοφόλι και τον πολίτη ως πελάτη, ο ΣΥΡΙΖΑ προτάσει την άθληση ως κοινωνικό αγαθό, την κάθαρση ως απάντηση σε σκάνδαλα και νοθεύσεις, τη δημοκρατική συμμετοχή όλων των φιλάθλων στην αθλητική ζωή ως αντίδοτο στην καταστολή και τον φασισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη μάχη ώστε να μην περάσει αυτός ο προϋπολογισμός και να μην συνεχίσει η κυβέρνηση την καταστροφική της πορεία. Στο κυβερνητικό παραλήρημα απαντάμε με ένα ριζοσπαστικό σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες και με εργαλεία τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει αυτόν τον προϋπολογισμό και συνάμα την πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό όμως που πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζουμε σε εσάς είναι ότι δεν υπάρχει καμία κοινωνική συνένεση στις επιλογές αυτής της κυβέρνησης που με κάθε νομοθετική της πρωτοβουλία βυθίζει ακόμη περισσότερο και την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Δώστε επιτέλους την ευκαιρία στον ελληνικό λαό να εκφραστεί θεσμικά. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Λοσουρούλης Κωνσταντίνος.